Μα στάλθηκε κείμενο συμφωνία που περιείχε ακόμα την κατάργηση των δύο μισθών. Τελικά το ματαιώσαμε. Ματαιώσαμε την οριζόντια περικοπή των επικουρικών συντάξεων. Επέμειναν να εξαιρεθούν από κάθε νέα μείωση οι χαμηλότερε επικουρικέ και κύριε συντάξει. Και έτσι έγινε. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα να διαλέξουμε αν, ΤΑΧΑ, θα περισσώσουμε τι κύριε ή τι επικουρικέ. Η Τρόικα επέμενε να γίνουν περικοπέ και σε κύρια και σε επικουρικά ταμεία. Υπήρξε ολονύχτια διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Ολοκληρώθηκε πριν λίγε ώρε. Μετά από μεγάλη επιμονή, δέχτηκαν οι συνολικέ περικοπέ να είναι οι μισέ από αυτέ που ζητούσαν, ώστε να παραμείνουν άθικτε οι αποδοχέ των χάμηλων συνταξιούχων. Απορρίψαμε τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών, που θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη φορολόγηση των πάντων. Δώσαμε ακόμα τη μάχη ώστε η μείωση του κατώτατου μισθού να μην επεκταθεί και στου υπόλοιπου μισθού. Και αυτό έγινε. Με δύο λόγια. Παλέψαμε για να αποτρέψουμε πρόσθετη ύφεση, πρόσθετη ανεργία, πρόσθετα λουκέτα. Σήμερα διαχειριζόμαστε τη ζημιά που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Διότι το χρέο μα τώρα έγινε μη βιώσιμο. Το 2009 ήταν μεγάλο, αλλά ήταν ακόμα βιώσιμο. Τώρα όλοι επιδιώκουν να φτάσει το χρέο μετά από 8 χρόνια εκεί που ήταν το 2009, όταν ξεκίνησε αυτό το μαρτύριο. Αυτό και μόνο δείχνει το μέγεθος της ζημιάς που έγινε τη μοιραία αυτή διετία. Με την τωρινή συμφωνία άνοιξε ο δρόμος για να κουρευτεί σημαντικά το ελληνικό χρέος. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ξανά. Μπορεί να αποφύγαμε τα χειρότερα από όσα μας ζήτησαν. Κάποια όμως δεν αποφεύθηκαν. Εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που κυρίως χρειάζεται η Ελλάδα